Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας με όλες του τις προεκτάσεις είναι πραγματικά ζήτημα ζωής για τον ελληνικό λαό και τη νέα γενιά. Κάθε χτύπημα του Εγκέλαδου σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας, κάθε μαύρη επέτειος, όπως αυτή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζουν την κρισιμότητα του ζητήματος. Το 2018, με αφορμή ακριβώς αυτή τη μαύρη επέτειο, σε πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων στην πόλη μας, έγινε ανασκόπηση των βημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο αντισεισμικής έρευνας, γνώσης, κανονισμών, παραγωγής επιστημονικού δυναμικού. Αναδείχθηκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι τα βήματα αυτά, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα νέα επιστημονικά τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντισεισμικής στρατηγικής, φυσικά με όρους και προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, επίσης με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπογραμμίστηκαν ελλείψεις, κενά, καθυστερήσεις και υπόθηκαν αλήθειες που δεν έχει κανένα νόημα να τις κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Το γεγονός ότι τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει εκδηλωθεί πραγματικά ισχυρό σεισμικό φαινόμενο κοντά στο πολεοδομικό μας συγκρότημα δεν μπορεί να εφησυχάζει κανέναν, ιδιαίτερα όταν πριν 20 χρόνια είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα στην Αθήνα με το σεισμό της Πάρνηθας, όπου είδαμε στην πράξη ακόμα μια φορά τι μπορεί να συμβεί όταν ο σεισμός χτυπήσει κοντά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Ποια είναι όμως τα βασικά ζητήματα που επισημάνθηκαν, αλλά και συνολικότερα η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τα τελευταία χρόνια? Σε γενικές γραμμές διαπιστώνονται τα εξής. Πρώτον, η γύρανση και η υποβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του κτηριακού αποθέματος, ιδιαίτερα στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε άλλες δημοτικές κοινότητες, καθώς και σε όμορους δήμους. Ζήτημα που οξύνθηκε από την καπιταλιστική οικονομική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον κλάδο των κατασκευών, έτσι και έτσι σταμάτησε σε ένα μεγάλο βαθμό η ανανέωση του κτηριακού αποθέματος. Ακόμα, σημαντικές καθυστερήσεις στο προσεισμικό έλεγχο σε όλες τις βαθμίδες του και ενίσχυση σχολείων, νοσοκομείων, άλλων δημόσιων κτηρίων, χώρων εργασίας. Σχεδόν 20 χρόνια μετά τις εξαγγελίες για πρωτοβάθμιο έλεγχο των 80-90.000 κτηρίων δημόσιου ενδιαφέροντος πανελλαδικά, αυτός έχει προχωρήσει σε ένα ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 15%. Από τα κτίρια που ελέγχονται, σε ελάχιστα προχωράει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος και σε πολύ λιγότερα έχουν εκπονηθεί τελικές μελέτες αποτίμησης στατικής επάρκειας και έχουν υλοποιηθεί απαραίτητες ενισχύσεις. Ακόμα διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στη χρηματοδότηση, στελέχωση και εξοπλισμό των μηχανισμών πολιτικής προστασίας που συνοδεύονται από την έλλειψη, μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα με την περιοχή, ελεύθερων χώρων που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για την εκτόνωση του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, σημαντικές ελλείψεις στην ενημέρωση του πληθυσμού και σε ασκήσεις ετοιμότητας, στην επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σύμφωνα και με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Γιατί, τη στιγμή που στη χώρα και στην περιοχή μας έχουμε τη βεβαιότητα εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων, διαπιστώνονται τόσο σημαντικές ελλείψεις, καθυστερήσεις, απουσία μιας ολοκληρωμένης αντισεισμικής στρατηγικής? Γιατί τη στιγμή που υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα, παραδείγματος χάρη για τη σεισμική τροτότητα και διακινδύνευση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του πολεοδομικού συγκροτήματος, αυτά δεν αξιοποιούνται ολοκληρωμένα για την αναβάθμιση του επίπεδου αντισεισμικής ασφάλειας? Γιατί τελικά, ενώ υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγική υποδομή που μπορεί να στηρίξει έργα αντισεισμικής θωράκισης, ενώ υπάρχουν διαπιστωμένες μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, στην πράξη διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης, ο κλάδος των κατασκευών αναπτύσσεται με συγκεκριμένο τρόπο και κυρίως τα τελευταία χρόνια γύρω από τουριστικές επενδύσεις και μεταφορικές υποδομές που ιεραρχούνται βασικά για την εξυπηρέτηση σχεδιασμών μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απάντηση για όλα τα παραπάνω βρίσκεται στο σημερινό καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που ακολουθείτε, που υπηρετεί την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Στα πλαίσια αυτά, έργα αναγκαία για το λαό, όπως η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, η αντιπυρική προστασία, δεν ιεραρχούνται, δεν επιλέγονται ως προτεραιότητες,
στον κρατικό προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο ΕΣΠΑ, στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και στα τεχνικά προγράμματα των περισσότερων Δήμων. Είναι διαχρονικές, μεγάλες και εγκληματικές οι ευθύνες του αστικού κράτους, διαδοχικών κυβερνήσεων και της σημερινής του ΣΥΡΙΖΑ, διαδοχικών διοικήσεων στην περιφέρεια και στους Δήμους. Για παράδειγμα, από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και τους προϋπολογισμούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απουσιάζουν εκείνοι οι άξονες και οι δράσεις που θα υπηρετούσαν μια πραγματική αναβάθμιση του επίπεδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ιεραρχούνται έργα που στηρίζουν τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα, όπως η άμεση και έμεση επιδότηση μεγάλων επιχειρήσεων με κονδύλια, προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για ληξιπρόθεσμη κατάρτιση και εργασία ανέργων, υποδομές που στηρίζουν επιχειρηματικά σχέδια όπως επιτάσσουν ή επιδιώξεις των ομίλων και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα απαραίτητα έργα, όταν δεν προχωρούν ή κολλάνε, στείνεται ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων και όλων όσων έχουν συμμετοχή άμεση και έμεση. Αυτό που είναι σίγουρο, γιατί όλοι ισχυρίζονται ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, είναι ότι όλοι αποτελούν τμήματα ενός κρατικού μηχανισμού που από τη μια δουλεύει ενιαία και αποτελεσματικά για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τσακίζοντας τις ζωές μας και από την άλλη μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα στο λαό και ψάχνει δικαιολογίες όταν καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται οι απαραίτητες υποδομές. Αποδεικνύεται στην πράξη από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα και στην περιοχή μας και τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα αναπτυξιακών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, που καταγράφεται τόσο συνολικά για τη χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για την περιφέρειά μας σε επίπεδο Ελλάδας, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει ορισμένες τρύπες, κατευθύνει ορισμένα ψίκουλα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λεγόμενα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά κονδύλια προέρχονται από τη βαριά φορολογία των εργατικών και ευρύτερα λαϊκών στρωμάτων τόσο στη χώρα μας, όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες στη ζωή και στην περιουσία των κατοίκων και γενικότερα τις επιπτώσεις που προκαλούν οι σεισμοί. Η τεράστια αντίφαση που εκδηλώνεται ανάμεσα σε αυτή τη δυνατότητα και τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση του ζητήματος της αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης. Αναδεικνύεται και σε αυτό το ζήτημα ότι είναι μονόδρομος για τα λαϊκά συμφέροντα η αμφισβήτηση αυτού του δρόμου ανάπτυξης, η μαχητική διεκδίκηση έργων και μέτρων για την προστασία του λαού στην προοπτική μεγάλων και ριζικών αλλαγών που θα επιτρέψουν την άρση των αιτιών που δημιουργούν την τροτότητα του δομημένου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ας αναρωτηθούμε, υπάρχει ριζική λύση χωρίς αμφισβήτηση της ιεράρχησης έργων και υποδομών προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων? Υπάρχει ριζική λύση χωρίς αμφισβήτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής κατασκευαστικού έργου με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος? Χωρίς αμφισβήτηση της αναρχίας που επικρατεί στην παραγωγή? Χωρίς αμφισβήτηση της εμπορευματοποίησης της γης και της κερδοσκοπίας που οδήγησε και οδηγεί σε άναρχη δόμηση, μεγάλες οικιστικές πυκνότητες και ελαχιστοποίηση των ελεύθερων χώρων στην έλλειψη προγράμματος ανάπτυξης σύγχρονης κοινωνικής λαϊκής στέγης? Στον αντίποδα της μίζερης για το λαό μας καπιταλιστικής ανάπτυξης, που έχει ως προαπαιτούμενα όλο το αντιλαϊκό μνημονιακό πλαίσιο, είναι αβέβαιη και κυοφορή την επόμενη κρίση, το κόμμα μας προτάσει έναν δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του θα βρίσκεται ο εργαζόμενος και η κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Καταθέτουμε ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, που είναι γειωμένο στις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας αλλά και της περιφέρειάς μας, πρώτα και κύρια στο πολυάριθμο και εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Στον πυρήνα της αντίληψής μας για τον κλάδο των κατασκευών, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στην εξόρυξη, στη βιομηχανία μετάλλου, στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών
και δομικών υλικών. Στις κατασκευές, οι γη αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, δηλαδή ανήκουν πραγματικά σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και όχι σε λίγους μεγαλομετόχους παράσιτα. Η παραγωγή, τα κατασκευαστικά έργα, το κατασκευαστικό έργο αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός πανεθνικού επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού με περιφερειακή εξειδίκευση. Σχεδιασμός που επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία και δεν μένει στα πλαίσια των μεμονωμένων επιχειρηματικών ομίλων όπως γίνεται σήμερα. Οι εργαζόμενοι, τεχνίτες και επιστήμονες αποκτούν πραγματικά λόγο για το τι παράγεται και για ποιο σκοπό, για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή τους στον εργατικό έλεγχο, στο περιφερειακό, στα περιφερειακά και κεντρικά όργανα εξουσίας. Απαλλαγμένοι από μεροκάματα πείνας, χαμηλούς μισθούς, ανασφάλεια, από την εντατικοποίηση που διαδέχεται τις περιόδους της ανεργίας, από τις εγκληματικές ελλείψεις στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, που διαπιστώνονται σε μικρά και μεγαλύτερα έργα. Ακόμα, με μείωση των ωρών εργασίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας δίνει η μεγάλη άνοδος της παραγωγικότητας σε όλη τη διαδικασία μελέτης και εκτέλεσης των έργων. Δίνεται η δυνατότητα, με εργαλείο έναν ενιαίο φορέα κατασκευών και αντισεισμικής προστασίας, να συγκεντρωθούν και να κατευθυνθούν πόροι και ανθρώπινο δυναμικό στην υλοποίηση κομβικής σημασίας υποδομών, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, η κατασκευή απαραίτητων κοινωνικών υποδομών, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, εστίες, υποδομές υγείας και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και οικοδόμησης νέων κατοικιών. Δίνεται η δυνατότητα να συγκεντρωθούν πόροι στη συνδυασμένη έρευνα σε όλα τα απαραίτητα επιστημονικά αντικείμενα για την ανάπτυξη της αντισεισμικής θωράκισης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συνολική αντίληψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης αντισεισμικής στρατηγικής που να υλοποιείται στην πράξη με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διαπερνά όλες τις πρωτοβουλίες μας, τις διεκδικήσεις μας μέσα και έξω από τη Βουλή, το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια. Είναι ζήτημα ζωής, επιβίωσης για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, για τη νέα γενιά, να σηκώσουμε ανάστημα, να βάλουμε μπροστά τις μεγάλες σύγχρονες ανάγκες μας για όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα ανεβάζουν το επίπεδο ζωής μας και θα στηρίζουν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Για να μην μετρήσουμε απώλειες όπως έχει συμβεί στο παρελθόν όταν χτυπήσει ο Εγκέλαδος, για να μην ζήσουμε πουθενά ξανά στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας τραγωδίες όπως αυτές στο Μάτι και στη Μαύρα Αττικής. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ένα συνδυασμένο πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντισεισμική θωράκιση, ένα σχέδιο αγωνιστικής κινητοποίησης, το οποίο δεσμευόμαστε να το προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και από τις ενισχυμένες θέσεις που θα καταλάβουν οι συνδυασμοί της λαϊκής συσπήρωσης στο Περιφερειακό και στα Δημοτικά Συμβούλια. Καταρχήν για τη διεκδίκηση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από το ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση απαραίτητων έργων αντισεισμικής θωράκισης. Χρήματα μπορούν να βρεθούν και από τις υπέρογγες νατοικές δαπάνες 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, που βέβαια δεν έχουν σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας, από τους πόρους που έχουν παρακρατηθεί και είναι πολλοί, διαχρονικά από την τοπική διοίκηση, για να στηριχθεί άμεσα και έμεσα το κεφάλαιο. Συνολικά χρειάζεται σύγκρουση με την πολιτική της υποχρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης από τον κεντρικό προϋπολογισμό, πολιτική που συνεχίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αμφισβητούν στην πράξη τα αυτοδιοικητικά στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ και αλλού. Για την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου μέσα σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1995, χρονιά εφαρμογής του νέου ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού και όχι μόνο αυτά που κατασκευάστηκαν μέχρι το 1959. Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και του δευτεροβάθμιου αλλά και του τελικού τριτοβάθμιου με ιεράρχηση των παρεμβάσεων ανάλογα με τα πορίσματα. Ακόμα, για την ολοκλήρωση των ελέγχων σε όλα τα δημόσια κτίρια της περιοχής μας και την υλοποίηση των επόμενων δράσεων όπου έχει προχωρήσει ο αρχικός έλεγχος. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα από το πρωτοβάθμιο έλεγχο σε κτίρια του Απιθύτα και σε κτίρια νοσοκομείων. Προχώρησε ο δευτεροβάθμιος έλεγχος εκεί που εντοπίστηκαν προβλήματα.
ολοκληρώθηκαν μελέτες και υλοποιήθηκαν ενισχύσεις. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας από το 2012, μέσα από χρόνια εξέλιξης, ένα σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο, τον κανονισμό επεμβάσεων, τον λεγόμενο ΚΑΝΕΠΕ, ο οποίος πρέπει να βρει την εφαρμογή του πρώτα και κύρια σε αυτά τα έργα ανάσας για το λαό μας. Ακόμα, διεκδικητικό πλαίσιο για ελέγχους σε ιδιωτικά κτίρια, με προτεραιότητα αυτά που στεγάζουν μεγάλους εργασιακούς χώρους ή χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης με συνάθρηση πλήθους. Για ουσιαστική κρατική στήριξη και γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντισεισμική προστασία και την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων, ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης περιφέρειας και δήμων με κατάλληλο προσωπικό και μέσα που θα συμβάλλει στην πράξη, στην υλοποίηση έργου και ουσιαστικό έλεγχο των όποιων αναθέσεων γίνονται. Για την υπαγωγή όλων των σχετικών υπηρεσιών και οργανισμών σε έναν ενιαίο οργανισμό φορέα και γενναία κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της έρευνας και τη διαρκή επικαιροποίηση των αντισεισμικών προδιαγραφών και κανονισμών με κριτήριο την ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτά, για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το λεγόμενο ΙΤΣΑΚ, με τη σημαντική διαχρονική προσφορά του που έχει έδρα στην πόλη μας, χρειάζεται να αναβαθμιστεί, να στηριχθεί με προσωπικό, χρηματοδότηση, έργα και όχι να συρρυκνωθεί και να απομακρυνθεί από την περιοχή όπως προβλέπουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Για ένα πρόγραμμα κατασκευής νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, σχολείων, φοιτητικής στέγης που είναι ανύπαρκτη επί της ουσίας, υποδομών πολιτισμού και αθλητισμού με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις κομμένες και ραμμένες στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς περιφέρειας και δήμων. Και όλα αυτά χωρίς συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τις λεγόμενες ΣΔΙΤ, που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν πολλαπλά την τσέπη των εργαζόμενων και δίνουν τη διαχείριση σε ιδιώτες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικής λαϊκής κατοικίας με ευθύνη του κράτους που μπορεί να βελτιώσει έστω σε κάποιο βαθμό τις συνθήκες στέγασης, ιδιαίτερα για τμήματα των πιο αδύναμων οικονομικά, εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και ενίσχυση του κατασκευαστικού προγράμματος για προσανατολισμό των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, την πυροπροστασία, τη συντήρηση, τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, τις εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας. Για απομάκρυνση επικίνδυνων εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές, σχεδιασμό χρήσεων γης και συμπλήρωση των κενών των υπαρχόντων κανονισμών με κριτήριο την προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζόμενων. Για εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού και άλλων καταστάσεων, με προτεραιότητα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα πρόνοιας και νοσοκομεία, αλλά και για άλλους χώρους συνάθρησης, όπως είναι περιοχές της πόλης, όπου συγκεκριμένες ώρες συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμου και νεολαίας. Για ενημέρωση και ασκήσεις ετοιμότητας, διασφαλίζοντας τη συνεχή ενημέρωση του κόσμου για τη σεισμικότητα της περιοχής όπου ζει, για τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου, τόσο ατομικά, αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς. Για την εκπαίδευση από την παιδική ηλικία, την αντισεισμική αγωγή σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Για ουσιαστική αναβάθμιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Για προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων ανοιχτών χώρων που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν ως χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού. Για ανάπτυξη και νέων ελεύθερων χώρων με ευθύνη του κράτους και κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης, των δασών, του νερού και των φυσικών πόρων γενικότερα. Για συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προσβάσεις και ουδούς διαφυγής του πληθυσμού, μέτρα ελέγχου και αποφασιστική αντιμετώπιση κατασκευαστικών ή άλλων αυθαιρεσιών που μπορούν να εμποδίσουν την ελεύθερη διαφυγή, για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος των οδικών γεφυρών και στην περιοχή μας,
για όλα τα παραπάνω, άμεση αξιοποίηση του ερευνητικού έργου που έχει εκτελεστεί, των μελετών για τη σεισμική διακινδύνευση του πολεοδομικού μας συγκροτήματος, των υποδομών του και επικαιροποίηση του σχεδίου ξενοκράτησης. Τελικά, όποτε χτυπήσει ένας ισχυρός σεισμός, για άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων. Άμεση καταβολή ουσιαστικών αποζημιώσεων, πρόγραμμα γρήγορων ελέγχων και αποκατάστασης βλαβών, ειδικά και επιπλέον μέτρα για τους άνεργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση των κτηρίων που προβάλλεται ως υπανάγκαια στο ζήτημα της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων και της ασφάλειας των έργων. Όχι μόνο γιατί δημιουργείται ένα ακόμα πεδίο δράσης και κερδοσκοπίας του μεγάλου κεφαλαίου μέσω της διαχείρισης των κεφαλαίων από την ασφάλιση, αλλά και γιατί θα επιδιώξουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία νέων όρων, στο σχεδιασμό, μελέτη και παραγωγή των ακινήτων στη χώρα μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να προχωρήσουν έστω και κάποια από τα παραπάνω χρειάζεται κινητοποίηση, πίεση, ανυποχώρητος αγώνας. Χρειάζεται να ξεδιπλώσουμε την αντεπίθεσή μας και να πετύχουμε ρήγματα στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Να αποδυναμωθούν δυνάμεις τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και σε τοπικό επίπεδο, που στα λόγια αναγνωρίζουν την κρισιμότητα του συστήματος, στην πράξη όμως δεν κάνουν τίποτα ή κάνουν ελάχιστα, επικαλούμενοι πότε την έλλειψη αρμοδιότητας και πότε την έλλειψη πόρων, ενώ διαφημίζουν τις ελάχιστες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς για προεκλογικούς σκοπούς. Το πλαίσιο διεκδίκησης για απαραίτητα έργα και υποδομές και στον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης, που καταθέτει το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση, μπορεί να αποτελέσει βάση για να συναντηθούμε στον αγώνα και στην κάλπη όσοι αγωνιούμε και συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι εδώ και τώρα, να γίνουν βήματα και ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια και στους Δήμους είναι στόχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων. Θα δώσει αέρα και δυναμική στη μάχη για μια καλύτερη ζωή. Θα κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί τελικά το πραγματικό δίλημα μπροστά σε όλες τις εξελίξεις και στις εκλογικές μάχες είναι αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές, ή αν θα αντεπιτεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι συσχετισμοί για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία για τους εργαζόμενους, για την νεολαία.